Υποτονική κίνηση στις λαϊκές αγορές της Πάτρας, την ίδια ώρα που παραγωγοί και έμποροι των λαϊκών αγορών τηρούν τα μέτρα, τη χρήση μάσκας των αποστάσεων, ενώ στους πάγκους υπάρχουν αντισηπτικά. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να τηρήσουμε τα προβλεπόμενα. Προσπαθούμε για καλό όλων μας. Νομίζω ότι η κατάσταση ελέγχεται, είναι σε έλεγχο, απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είμαστε σε περίοδο πολέμου. Έχουμε πόλεμο, πραγματικό πόλεμο, με έναν αόρατο εχθρό που δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει και τι θα μας έρθει. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους είναι διστακτικοί και επιφυλακτικοί. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον οικονομικό απολογισμό της κάθε ημέρας, με την κατάσταση να είναι πιο δύσκολη για τους εμπόρους και παραγωγούς. Ο κόσμος είναι διστακτικός. Σίγουρα αυτή τη φορά είναι πολύ διαφορετικά από την προηγούμενη καραντίνα. Την προηγούμενη καραντίνα ο κόσμος ήταν πιο ελεύθερος. Προφανώς δεν είχε συνειδητοποιήσει το τι θα περάσουμε. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση, πολύ περισσότερα τα κρούσματα και ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Πλέον δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς μάσκα, κυκλοφορούν όλοι με μάσκες. Εμείς προσπαθούμε να τηρούμε τα μέτρα όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, να δίνουμε το ανώτερο 3 σακούλες ανά πάγκα. Κάποιες στιγμές μας ξεφεύγει, αλλά προσπαθούμε να είμαστε από πάνω για να τηρήσουμε, όπως προείπα, τα προβλεπόμενα. Δυσίωνες οι προβλέψεις και για το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο. Τώρα φανταστείτε τώρα. Όλος ο εμπορικός κόσμος της Πάτρας είναι κλειστός, της Ελλάδας γενικότερα. Τι περιμένετε ότι κάτι θα γίνει? Θα τραβήξουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και εύχομαι οι δυσκολίες να είναι μόνο αυτόν τον χειμώνα και να τελειώσουμε του χρόνου την άνοιξη, που κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ καιρό αυτή η κατάσταση.